Σοβαρό πρόβλημα στο μαρμάρινο περίβλημα του δικαστικού Μεγάρου Καβάλα κατέδειξε η πρώτη αυτοψία τη Υπηρεσία τη Περιφερειακή Ενότητα μετά από πτώση μαρμάρου από το κτίριο. Όπω ζήτησε κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλα, ο πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Γιώργο Γραμμένο εστάλει ένα έγγραφο στην Πολεοδομία που ζητά δεύτερη αυτοψία, ενώ παράλληλα ζητείται και η λήψη επιπρόσθετων μέτρων από τον Δήμο προ ενίσχυση των προστατευτικών μέτρων ασφαλίσαμε κατά κάποιο τρόπο το χώρο που έγινε το συμβάν. Πλην όμως θα χρειαστούμε, κύριε Δήμαρχε, αγαπητέ Κυριάκου Γιάννη μου και εσύ, την βοήθειά σας ε, περαιτέρω, διότι στάλθηκε ένα έγγραφο σήμερα στην Πολοδομία Καβάλας από το Δικαστικό Μέγαρο για να γίνει μια αυτοψία που πρέπει άμεσα να πραγματοποιηθεί. Έχει γίνει ήδη μια αυτοψία από την ε, τεχνική υπηρεσία της αντιπεριφέρειας όπου επισημ... επισημάθηκαν κάποια σοβαρά θέματα εκεί με το δικαστικό μέγαρο. Θα θέλαμε, κύριε Δήμαρχε, ε, να λάβουμε τα αντίστοιχα μέτρα, εφόσον το επιτρέπουν βέβαια και τα υλικά που έχει στη διάθεση η υπηρεσία της καθαριότητας, να κλείσουμε το πεζοδρόμιο στην πρόσωψη, δηλαδή και όπως βλέπουμε το κτίριο και στην άλλη πλευρά, στην αριστερή, ούτω ώστε να μην έχουμε κάποιο ζήτημα για άλλες λεπτομέρειες. Θα σας θα κάνετε τον κόπο σε συνεννόηση με τον κύριο Πρόεδρο Πρωτοδικών και τον κύριο Ισαγγελέα να κάνουμε μια συνάντηση στο δικαστικό μέγαρο για να λάβουμε κάποια άλλα μέτρα τα οποία όμως θα γίνουν κατόπιν διαγωνισμού και θα το αναθέσουμε σε κάποιο εργολάβο.